Κοντά στη σερβική Λουντρόπολη Μπάνια Κοβιλιάτσα, στα νότιο δυτικά διαμερίσματα της Σερβίας, σε απόσταση μερικών χιλιόμετρων βρίσκεται το αθλητικό κέντρο και τόπος ψυχαγωγής Ηλιόλους στο ποτάμι, στα σερβικά Σούντσανα Ρέκα, στην όχθη του ποταμού Δρίνου. Απλώνεται σε έκταση 4,5 εκταρίων και έχει ένα γήπεδο για βόλεϊ στην άμμο, για καλαθοσφαίριση και για ποδόσφαιρο, έχει 3 γήπεδα για μικρό ποδοσφαιράκι, 2 γήπεδα τένις και για μπάντμιντον. Οι επισκέπτες μπορούν να ενοικιάσουν ένα κάρο με άλογο, μπορούν να κάνουν υπασία και να παρακολουθούν μαθήματα υπασίας. Κατά την παρούσα στιγμή στο ξενοδοχείο υπάρχουν 73 κλίνες και οι ιδιοκτήτες κάνουν σχέδια να χτίσουν άλλα 3 σπίτια για υποδοχή των επισκεπτών στο Ηλιόλου στον ποτάμι, χωρικότητας άλλων 5 κλίνων. Επίσης προβλέπεται να οικοδομηθεί και ένα κέντρο βιοτεχνίας. Ένα από τα σπίτια για υποδοχή επισκεπτών ονομάζεται Νάντα, δηλαδή Ελπίδα. Το δεύτερο σπίτι ονομάζεται Studenats επειδή βρίσκεται στη διπλανή πηγή και το τρίτο σπίτι με γκλίνες για τους επισκέπτες ονομάζεται Robert De Niro επειδή το μακρινό έτος 1967 αυτός ο γνωστός ηθοποιός επισκέφθηκε την περιοχή του ποταμού Δρίνου και επίσης πολλά χρόνια αργότερα ο ίδιος ηθοποιός έδωσε στην κόρη του το όνομα Δρίνα και γι' αυτό ο ιδιοκτήτης αυτού του συμπλέγματος, κύριος Ζόραν Μίρκοβιτς, έδωσε το όνομα Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα από τα ξενοδοχεία. Ο κύριος Μίρκοβιτς έχει σκοπό να οικοδομήσει και μια μεγάλη κλειστή πισίνα στον τόπο Ηλιόλου στο ποτάμι και έτσι οι επισκέπτες του Λουτρού Μπάνια Κοβίλιατσα θα μπορούν να έρθουν εδώ να κάνουν μπάνιο. Επίσης πρόσφατα και ο Σέρβος Πατριάρχης έδωσε την ευλογία του να χτιστεί σε αυτόν τον τόπο και μια εκκλησία σαν έκφραση ευγνωμοσύνης και σαν αναγνώριση στους ένδοξους προγόνους και Σέρβους ήρωες που πολεμούσαν στην Τριγύρω περιοχή στις γνωστές μάχες του Γκουτσέβο και του Τσέρ. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν εκδρομή με ξεναγό μέχρι την παλιότερη εκκλησία στη Σερβία που βρίσκεται στον τόπο Ντόμπρι Πότοκ κοντά στην Κομόπολη Κρούπαν και επίσης μπορούν να επισκεφθούν και το μοναστήρι Τρόνοσα, δωρεά του Σέρβου βασιλιά Ντραγούτιν από τον 13ο αιώνα. Επίσης μπορούν να κάνουν μια εκδρομή στο χωριό Τρέσιτς, γενέτειρα του μεθαρρυθμιστή της σερβικής γλώσσας Βου Στεφάνοβιτς Καράντζιτς, ο οποίος δημιούργησε τη νέα σερβική αλφάβητο, μπορούν να δουν το φρούριο Σόκογκράτ και να πάνε στην Κομόπολη Μάλι Σβόρνικ, όπου υπάρχει ένα μυστικό καταφύγιο του Σέρβου βασιλιά Αλέξανδρου Καραντζόρτζεβιτς από το έτος 1932. Εκεί υπάρχει και ένα διαμέρισμα του βασιλιά υποτροφείο, ένα μεγάλο πηγάδι, αλλά και μια εκκλησία σπηλιά σε σχήμα σταυρού 33 επί 33 μέτρων που συμβολίζει τα χρόνια που πέρασε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη γη. Η παραμονή στο σύμπλεγμα Ηλιόλου στο ποτάμι αποτελεί αξέχαστη ανάμνηση για όλους που έρχονται εδώ. Οι περισσότεροι τουρίστες είναι από τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Σλοβενία επειδή εκτός από τη γαλήνη, τον καθαρό αέρα και την παρθένα φύση εδώ μπορούν να δοκιμάσουν και τα σπεσιαλιτές της παλιάς σερβικής κουζίνας. Όλοι τους φεύγουν με επιθυμία να ξαναρθούν σε αυτό το κέντρο αναψυχής κοντά στη σερβική Λουτρόπολη Μπάνια Κοβίλιατσα.